Γεια σας, κυρία Περινού. Γεια σας και σε εσάς. Τι κάνετε, πώς σας βρίσκω, καλά. Γεια χαρά, εσείς. Καταρχάς, ευχαριστώ που δεχτήκατε να μιλήσουμε σήμερα, να βρεθούμε και να μιλήσουμε για το ΕΚΕ, το τελευταίο σας βιβλίο που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Αρμός. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τις εκδόσεις Αρμός για το βήμα που μου δίνετε για άλλη μια φορά. Βρεθήκαμε λοιπόν να μιλήσουμε για το ΕΚΕ, πιστεύω ότι φαίνεται το εξώφυλλο, έτσι. Ένα μυθιστόρημα λοιπόν, το οποίο είναι διαφορετικό από όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Αφενός για την πολύ δυνατή του πλοκή και τους εξαιρετικά δομημένους χαρακτήρες και αφετέρου για το λόγο ότι από τις πρώτες σελίδες αγκιστρώνει τον αναγνώστη, δημιουργώντας του μία οικειότητα, μία ταύτιση. Ένα βιβλίο που παρόλο που κυκλοφορεί περίπου δύο χρόνια και κάτι, από το 2018, συνεχίζει ένα πολύ επιτυχημένο ταξίδι από στόμα σε στόμα, από χέρι σε χέρι και από ψυχή σε ψυχή, που πιστεύω ότι εκεί στοχεύει. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό, τι είδους μηνύματα θέλετε να μεταδώσετε στον αναγνώστη μέσω αυτής της επαφής, είναι η πρώτη μου ερώτηση. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ εσένα και φυσικά τον κύριο Χατζηγιακόπουλο για τις εκδόσεις Αρμός, όπως και την αγαπημένη Νικολέτα Γλύκα, που οργάνωσαν όλο αυτό. Και να απαντήσω, να πω ότι είμαι ιδιαίτερος χαρούμενη. Πρώτον, γιατί γενικώς γράφω, οπότε αυτό το κάνω για μένα, εμένα ευχαριστεί. Είναι ένας τρόπος ζωής που με έχει βοηθήσει. Και δεύτερον, διότι η χαρά μου διπλασιάζεται όταν μπορώ να μοιράζομαι αυτό που εγώ βιώνω και νιώθω και καταγράφεται. Το ΕΚΕ είναι το τελευταίο μου βιβλίο, όντως, και είναι μέσα από τη ματιά της ψυχοθεραπείας. Ο ήρωας είναι ψυχίατρος. Φυσικά υπάρχουν και κάποια αληθινά περιστατικά που έχουν καταγραφεί και είναι μέσα από τη δική μου ματιά ως ψυχολόγος. Τώρα, ως προς τα μηνύματα που θέλω να περάσω στο βιβλίο ή, ναι, που περνούν στο βιβλίο, το πρώτο και βασικότερο είναι αυτή η έννοια της ψυχοθεραπείας. Ότι δηλαδή, επειδή η ψυχοθεραπεία γενικώς ακούγεται κάπως παράξενα στα αυτιά μας, και επειδή υπάρχουν και στερεότυπα του παρελθόντος, είναι για μένα κάτι τελείως διαφορετικό και θέλω αυτό να το δώσω στους ανθρώπους, στον κόσμο, ότι η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία, ένας δρόμος αυτογνωσίας. Και δεν αφορά μόνο σε σοβαρές ψυχικές διαταραχές, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, στις δυσκολίες, στη δυστυχία που βιώνουμε πολλές φορές. Και υπάρχει λοιπόν τρόπος μέσα από αυτό το καθρέφτισμα που γίνεται στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία να μπορέσουμε να δούμε πώς λειτουργούμε, ποιοι είμαστε. Γιατί πολλές φορές οι σχέσεις μας δεν είναι αυθεντικές. Μέσα στο βιβλίο θα δείτε τι είναι ακριβώς με απλά λόγια οι ψυχικοί μηχανισμοί, όπως είναι η προβολή, η ταύτιση, η ενδοβολή, αυτά που κουβαλάμε δηλαδή από τότε που ήρθαμε στη ζωή και που ως άγραφος δίσκος ο εγκέφαλος έχει καταγράψει. Αλλά κυρίως εκεί που υπάρχουν οι εμπλοκές είναι στις καταγραφές μας που πλέον είναι ασυνείδητες. Όχι σε αυτά που αντιλαμβανόμαστε με τη μία. Δηλαδή, όπως λέει και η Alice Miller στο βιβλίο της «Οι φυλακές της παιδικής ηλικίας», είναι συναισθήματα που δεν μας έχει επιτραπεί για διάφορες συνθήκες ως παιδιά να εκφράσουμε, να αποδεχτούμε και να εκφράσουμε. Οπότε πολλές φορές αυτά τα κρυμμένα συναισθήματα μας οδηγούν με έναν τρόπο και νομίζουμε ότι φταίει η ζωή, νομίζουμε ότι ο Θεός είναι τιμωρός. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Και μέσα στο βιβλίο υπάρχει επίσης και η έννοια της συστημικής επίδρασης, δηλαδή πώς επιδρά η οικογένεια, πώς επιδρά η κοινωνία,
πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε σε απόλυτη επίγνωση και φυσικά λειτουργούν ως εμπόδια στη ζωή μας. Επίσης, να πω ότι υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα, ότι πάντα υπάρχει κάποιος λόγος για όσα ζούμε στη ζωή. Αυτό είναι τίτλος από ένα τραγούδι μου που έχω φτιάξει με τον Χρήστο Τζιαμούλη. Φυσικά, ο άνθρωπος ψάχνει πάντα να βρει λόγους για αυτά που του συμβαίνουν και πολλές φορές, όταν δεν μπορεί να κατανοήσει κάποιες καταστάσεις, μπορεί να εφευρίσκει και λόγους για να μπορεί να αναπαύεται εσωτερικά. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα μηνύματα. Μπορεί, ας πούμε, ο αναγνώστης να καταλάβει ότι δεν είμαστε μια απλή μηχανή που λειτουργεί μηχανικά. Έχουμε πολλά περίπλοκα κομμάτια και η ψυχοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί τον εαυτό του και το πώς λειτουργεί και να μην καθιστά συνεχώς την εταιρότητα των άλλων άνθρωπο απέναντί του ως φταίχτη. Είστε χύμαρος, προλαβαίνετε και τις επόμενες ερωτήσεις. Λοιπόν, ουσιαστικά το βιβλίο, μέσα από το βιβλίο βλέπουμε έναν άλλον τρόπο, βλέπουμε μάλλον τον τρόπο που ζυγίζουμε τα πράγματα, που λαμβάνουμε αποφάσεις, μας βάζει σε μια διαδικασία απολογισμού. Ήταν αυτός ένας από τους αρχικούς στόχους όταν γράψατε το βιβλίο? Ποιοι ήταν οι άλλοι στόχοι, αν και αναφέρατε κάποιους στην προηγούμενη απάντηση? Και θεωρείτε, εκ του αποτελέσματος θεωρείτε ότι κάποιοι έχουν επιτευχθεί και ποιοι? Είναι ευχής έργο να μπορεί να το κάνει αυτό ένα βιβλίο. Εγώ το έχω βιώσει στη ζωή μου από εξαιρετικά βιβλία που έχουν πέσει στα χέρια μου και έχω διαβάσει και τα έχω ως Ευαγγέλια στο κομωδίνο μου. Οπότε πραγματικά εύχομαι να μπορεί να το κάνει και το ΕΚΕ αυτό. Δεν ξέρω. Αυτό μπορεί να το κρίνει ο κόσμος, οι αναγνώστες. Εγώ δεν ξέρω αν έχει επιτυχθεί. Αυτό φαίνεται φυσικά και από την πορεία του, έτσι. Αυτό προσδοκώ. Αυτό θέλω και αυτός ήταν ο στόχος. Αν μπορεί ένα βιβλίο να ανοίγει ορίζοντες, να μας βάζει να βλέπουμε και από άλλες οπτικές τα πράγματα, τότε φυσικά έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Εγώ από την πλευρά μου έβαλα το δικό μου μικρό λιθαράκι και εύχομαι όντως να είναι ωφέλιμο, να είναι βοηθητικό. Και δημιουργήσατε ουσιαστικά ένα βιβλίο καθρέφτη, μέσα από το οποίο βλέπουμε τη δική μας ζωή, έτσι, τις δικές μας βεβαιότητες, τα δικά μας λάθη, τις δικές μας συμπεριφορές. Αυτό πώς θεωρείτε ότι βοηθά, αυτό το διαρκές flashback του αναγνώστη? Υπάρχει μία έννοια που εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, η έννοια του παρατηρητή. Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, έχουμε μία απόσταση. Παρ' όλα αυτά, λειτουργούν οι ασυνείδητοι ψυχολογικοί μηχανισμοί και ταυτιζόμαστε με τους ήρωες, βλέπουμε δικά μας κομμάτια και είμαστε ακριβώς μία στη θέση του παρατηρητή, μία στη θέση του ήρωα. Πιστεύω ότι μέσα από την απόσταση που μπορούμε να πάρουμε, βλέπουμε και τα δικά μας τυφλά σημεία και αυτό μας κινητοποιεί. Ακριβώς, δηλαδή, αλλιώς μπορούμε να δούμε τα πράγματα κάπως πιο πανοραμικά. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι μπορεί να γίνεται. Μάλιστα. Έχω ακούσει και σας μεταφέρω αυτούσιες τις φράσεις. Νομίζω ότι γράφτηκε για μένα. Επίκαιρο, δεν μπορώ να αντισταθώ, θέλω να το τελειώσω. Με ποιο τρόπο μπορεί ένα βιβλίο, όσο και είναι αληθινές, όσο και χαμογελάτε, με ποιο τρόπο μπορεί να το πετύχει ένα βιβλίο αυτό? Πώς το πετύχατε εσείς και τι είδους αποτέλεσμα μπορεί να είναι κάτι τέτοιο? Χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ αν έχουν όντως ανταποκριθεί κάποιοι αναγνώστες με αυτόν τον τρόπο. Γιατί φυσικά σας είπα ότι είναι διπλή η χαρά μου όταν μοιράζομαι. Δεν ξέρω να σας απαντήσω επακριβώς. Ξέρω να σας πω ότι αυτό που κάνω, το κάνω για μένα. Δηλαδή, πρώτα εμένα ευχαριστεί και βοηθάει.
Πιστεύω όμως ότι όταν κάτι είναι βιωματικό, είναι αληθινό, να το πω έτσι, υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή στις διανοητικές θεωρήσεις μπορούμε να μιλάμε, ας πούμε, ώρες. Αλλά όταν σας μιλήσω για κάτι που μου συνέβη πραγματικά και σας το δώσω μέσα από τη δική μου αλήθεια, πιστεύω ότι αυτό με έναν μυστήριο τρόπο κινητοποιεί τον άλλον, τον νιώθει, γιατί με έναν τρόπο, ας πούμε, ο πρωτόγονος εγκέφαλος που έχουμε όλοι, αντιλαμβάνεται, το λέω πολλές φορές έτσι για παράδειγμα, ότι έχουμε σαν αόρατες κεραίες που πιάνουν τα μηνύματα. Όταν λοιπόν κάτι είναι, όπως σας είπα ότι στο βιβλίο έχει αληθινά περιστατικά και είναι ειδωμένα μέσα από τα δικά μου μάτια, πιστεύω ότι είναι βασικός λόγος όπου ο άλλος το νιώθει ότι είναι αληθινό, δεν είναι απλώς μια θεωρία. Αυτό πιστεύω. Η διαχείριση της ψυχής είναι ένα θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο «Ψάχνει τις υπόγειες διαδρομές και τα καλά κρυμμένα μυστικά». Μια διαχείριση που για όλους εμάς που δεν έχουμε τις δικές σας εξειδικευμένες γνώσεις είναι δύσκολη. Ωστόσο, εσείς στο βιβλίο παραθέτετε παραδείγματα, δείχνετε τους δρόμους. Είναι εύκολο όμως να τους ακολουθήσουμε όλοι, ταιριάζουν σε όλους? Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Είναι όμως εφικτό. Αυτό μπορώ να το πω με τα βεβαιότητος. Ο δρόμος της αυτογνωσίας ταιριάζει σε αυτούς που πραγματικά τον επιλέγουν. Όταν έχεις αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα, ότι κάπου κάτι κάνεις στραβά, κάτι διαχειρίζεσαι με τρόπο δυσλειτουργικό, τότε μπορεί να ανοίξει ο δρόμος της αυτογνωσίας. Τότε μπορεί να καταλάβεις ότι ναι, για να δω, έχω άλλες επιλογές. Μήπως μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Μήπως είναι δική μου ευθύνη. Έτσι. Οπότε είναι σαν να γυρνάει η δύναμη πίσω σου, σε σένα. Και εκεί φυσικά έρχεσαι αντιμέτωπος με τη δύναμή σου, με την ευθύνη σου και ανοίγουν οι ορίζοντες, βλέπεις ότι έχεις επιλογή και με έναν τρόπο αλλάζεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει, αρκεί να το θέλει, να το επιλέξει ο ίδιος. Αυτό, το να ρίχνουμε συνεχώς το φταίξιμο στους άλλους και δεν μας αρέσει ο κόσμος, δεν μας αρέσουν οι φίλοι μας, γενικώς δεν μας αρέσουν τα πράγματα, είναι μια εύκολη οπτική που συνήθως μας πάει πίσω στα παιδικά μας χρόνια, γιατί εκεί ο εγκέφαλος δεν ήταν αναπτυγμένος για να επεξεργαστεί τα δεδομένα. Οπότε, ναι, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στην ενήλικη δηλαδή φάση μας μπορούμε να δούμε διαφορετικά τα πράγματα και να πάρουμε τη δύναμή μας πίσω και να αλλάξουμε τον εαυτό μας εκεί που πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει δυσλειτουργία στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Και όταν εμείς αλλάξουμε στάση, είναι αδύνατο να μην αλλάξει και ο άλλος. Δηλαδή, όταν έχει συνηθίσει με μια κεκτημένη ταχύτητα να αντιδράσει μας, επειδή εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο δράσης, όταν εμείς αλλάξουμε, αναγκαστικά θα αλλάξει θέση και ο άλλος. Ο τελευταίος χρόνος, με όλη αυτή την κατάσταση, την καραντίνα, τον κορονοϊό και όλα τα ό,τι άλλο περικλεί, την απομόνωση, μας έφερε ουσιαστικά και πιο κοντά στον εαυτό μας. Ερχόμενοι λοιπόν πιο κοντά στον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε και όλα αυτά που είχαμε κρυμμένα εδώ και εκεί στις σκοτεινές γωνιές του σπιτιού. Το βιβλίο λοιπόν μας δείχνει, μας φέρνει μάλλον μια άλλη εικόνα του ψυχαναλυτή, μια πιο οικία, πιο ανθρώπινη θα έλεγα. Εμείς όμως συνεχίζουμε να θεωρούμε και πάλι μία επίσκεψη ως ταμπού. Για ποιους λόγους συνεχίζει να γίνεται αυτό? Και επίσης θα ήθελα να μας αναφέρετε και λίγα λόγια για τη θεραπεία Gestalt που αναφέρεται εκτενώς στο βιβλίο.
Νομίζω ότι είπαμε και με λίγα λόγια προηγουμένως ότι η λέξη και η έννοια της ψυχοθεραπείας παραπέμπει σε άλλες εποχές, σε κάποια δομημένα στερεότυπα, τα οποία ακόμα πονάνε μέσα στο νου και στη ψυχή μας. Πιστεύω ότι στις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις, αυτό έχει αλλάξει αρκετά. Δηλαδή, πια έχουν αρχίσει οι άνθρωποι και αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι αυτό το πράγμα η ψυχοθεραπεία, αυτό το βαρύ, η ρετσινιά, ας πούμε. Στην επαρχία ακόμα υπάρχει, αλλά και εδώ σιγά-σιγά γίνονται βήματα. Το βλέπω καθημερινά με τους ανθρώπους που βλέπω. Πόσο αλλάζει η οπτική που βλέπουν τη ψυχοθεραπεία. Και σας λέω και πάλι ότι θα ήθελα να λέγεται αυτογνωσία, όχι ψυχοθεραπεία, γιατί ακριβώς είναι βαρύδουπη η λέξη. Στην ουσία, στην ψυχοθεραπεία, συναντάς έναν άνθρωπο σε ένα ασφαλές περιβάλλον που είναι ο ψυχοθεραπευτής σου και ο οποίος πρωτίστως αυτός έχει κάνει ψυχοθεραπεία. Γιατί δεν γίνεται να γίνεις καθαρός καθρέφτης για τον άλλον αν εσύ δεν έχεις καθρεφτιστεί στα μάτια κάποιου άλλου θεραπευτή. Έτσι. Οπότε αυτό που συμβαίνει στην ψυχοθεραπεία είναι να παίρνει ο θεραπευόμενος την εικόνα του, τα σπασμένα του κομμάτια και να μπορεί να είναι αντιμέτωπος ο ίδιος με την επιλογή του, ότι αυτό είναι. Να μην υπάρχει δηλαδή ούτε αίσθηση κριτικής, κατάκρισης. Είναι εξαιρετική δουλειά η ψυχοθεραπεία. Για μένα είναι πραγματικά δρόμος ζωής. Τώρα, ως προς το κομμάτι της Gestalt, εγώ ξεκίνησα με ψυχανάλυση στα πρώτα μου χρόνια και μετά ακολούθησα τη θεραπεία Gestalt, η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή. Φυσικά, επίσης παρακολούθησα συστημική προσέγγιση. Ως προς την Gestalt, με άγγιξε από την πρώτη στιγμή, γιατί έχει μία αμεσότητα, αναφέρεται στο εδώ και τώρα και με βοήθησε πάρα πολύ να είμαι σε επαφή με αυτό που μου συμβαίνει. Φυσικά, ταξιδεύει και στο παρελθόν, γιατί οι εμπλοκές εκεί έχουν συμβεί. Αλλά με έναν τρόπο σε βοηθάει άμεσα με διάφορες τεχνικές. Μία από τις βασικές είναι η τεχνική της άδειας καρέκλας, την οποία περιγράφω και αναλυτικά στο βιβλίο, όπου οι εμπλοκές που έχεις, ας πούμε αν έχεις ένα θέμα με κάποιον άνθρωπο ή ένα θέμα με τον εαυτό σου, μία ασθένεια για παράδειγμα, κάνεις ένα παιχνίδι ρόλων, βάζεις στην άδεια καρέκλα το πρόβλημα και του μιλάς ή τον άνθρωπο που έχεις το πρόβλημα και μετά αλλάζεις θέση. Αυτό σου δίνει βιωματικά τη δυνατότητα να μπει στη θέση του άλλου, αυτό που λέμε ενσυναίσθηση. Ενώ όταν τα βλέπεις μόνο μέσα από τη δική σου ματιά, είσαι σε μία πόλωση. Δεν μπορείς να αντιληφθείς ολιστικά μία κατάσταση. Γιατί ο καθένας από την πλευρά του νιώθει πως έχει δίκιο. Οπότε όταν μπορείς να μπαίνεις στη θέση του άλλου, αυτόματα έρχεται η λύση. Τη βιώνεις, τη νιώθεις. Δεν χρειάζεται να σου δώσει ο άλλος καμία συμβουλή. Πιστεύω ότι δίνω με απλά λόγια τι σημαίνει ακριβώς Gestalt στο βιβλίο. Αυτό ευελπιστώ. Εσείς ως μάχημοι που είστε ακόμη στο πεδίο, πώς βλέπετε τον τελευταίο χρόνο? Κρίνετε ότι έχουν ενταθεί τα προβλήματα λόγω της κατάστασης γενικά? Φυσικά. Ναι. Θα έλεγα και ότι έχουν ενταθεί, αλλά και ότι μάλλον τώρα αναδύονται. Δηλαδή υπήρχανε, υπέβοσκαν. Σωστά. Αλλά τα πια δεν μπορούν να τα κρύψουν οι άνθρωποι. Και είναι σε μεγάλη πλειοψηφία το βλέπω αυτό. Δηλαδή συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή από τη μια είναι και καλό, γιατί είναι και μια σαφώς, ναι.
Είναι ευκαιρία για θεραπεία, βέβαια, φυσικά. Να δουλέψουμε. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Κυρία Πυρηνού, ετοιμάζετε κάτι άλλο για το μέλλον? Έχετε κάτι άλλο στα σκαριά? Αυτό δεν να σταματά. Πάρουμε και ένα νέο, μία πληροφορία. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Φυσικά και γράφω, συνεχίζω και γράφω. Έχω στο νου μου διάφορα πράγματα. Θα βγουν όποτε είναι να βγουν. Δεν πιέζω κάτι, αλλά είναι δρόμος μου, σας το είπα. Και φυσικά παράλληλα γράφω και μουσικές και τραγούδια. Σαφώς, γιατί, ναι. Μέσα από το βιβλίο έτσι ήταν ένα όνειρό μου να... Ο οποίος συντή σας έχει και την ίδια... Ναι. Το ίδιο σημαίνει με το βιβλίο, ναι. Είναι τα τραγούδια που γράφει η ηρωίδα μέσα στο βιβλίο, οπότε ναι, αισθάνθηκα πραγματικά απληρότητα και ολοκλήρωση όταν έγινε και το CD. Οπότε... Οπότε κυκλοφόρησε το CD? Πέρσι. Πέρσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κυρία Πυρηνού, ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση, για το βιβλίο σας. Ναι, εύχομαι να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε εσάς, την οικογένειά σας. Σε όλο τον κόσμο. Και μεγάλη προσοχή. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.